Το Χρανιόλας, τι ωραίο, τι πετυχημένο. Πες μου λίγο τι γίνεται με αυτή τη σχέση με τον Τάνο. Έτσι δεν είναι τα αγοράκια όταν παίζουν μεταξύ τους, δηλαδή. Πραγματικά κάποιες στιγμές μας δίνετε την αίσθηση ότι είστε πεντάχρονα. Εγώ έχω μια άποψη για τον Τάνο και τη σχέση και την είχα πει κιόλας. Ο Τάνος έχει χάσει τον μπαμπά του. Είναι γνωστό αυτό. Και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει όλη την οικογένεια και το έχει μάθει από μικρό παιδί αυτό, να είναι πατέρας και το κάνει πάρα πολύ καλά, πόσο μπορώ να καταλάβω, και στηρίζει ανθρώπους, έχει αυτό το αποθυμένο, όπως το έφτιαξα εγώ στο ψυχολογικό του προφίλ, το αποθυμένο του μεγάλου αδερφού. Οπότε έχει μια τάση αφενός να παίρνει όλο το βάρος ενός παιχνιδιού πάνω του. Αν χάσουμε, βρίζει πρώτα τον εαυτό του και αυτό του δίνει το δικαίωμα να βρίζει και τους άλλους, αλλά πρώτα βάζει τον εαυτό του. Και δεύτερον, έχει μια υπερπροστατευτικότητα και μια τέτοια ότι θέλω να σε συμβουλεύσω γιατί είμαι ο μεγάλος ο αδερφός, είμαι ο πιο μεγάλος εδώ πέρα. Πράγμα που δεν ισχύει γιατί ο Ντάνος είναι 9 χρόνια μικρότερός μου. Αυτό λοιπόν του το κόψα από την αρχή και του λέω να σου πω, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το θέμα στη ζωή σου, καλά κάνεις, αλλά εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να με αντιμετωπίσει σαν το μικρότερο σου αδερφό, με κολακεύει κιόλας, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έλα λίγο να το ισορροπήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η πρώτη μας ειλικρινής κουβέντα και έτσι ανοιχτήκαμε πιο πολύ και αρχίσαμε ο ένας να ασκούμε κριτική στον άλλον. Θεωρείς ότι αυτό το προφίλ που μόλις μας περιέγραψες για τον Τάνο είναι αυτό το οποίο μεταφράστηκε από τους μαχητές ως ο Τάνος έχει ηγετικές τάσεις και πρέπει να τον στείλουμε απέναντι? Γιατί περισσότεροι από τους μαχητές που ήρθαν εδώ είπαν ότι είχε μια ηγετική τάση, ας πούμε, που κάποιος τους ενοχλούσε. Εγώ θα συμφωνήσω με τους μαχητές. Mm-hmm. Ότι έχει ηγετικές τάσεις ο Τάνος. Mm-hmm. Αλλά εμένα προσωπικά αυτό είναι κάτι που δεν με ενοχλεί, γιατί βλέπω ότι ήταν για το καλό του παιχνιδιού. Mm-hmm. Δεν είναι ένας άνθρωπος, πρόσεξε, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη λεπτή διαφορά. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κερδίσει το survivor πάση θυσία, αλλά θέλει να κερδίσει η ομάδα του το survivor. Τώρα, αν στην ομάδα του έχει μείνει μόνος του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε θα θέλει να κερδίσει το survivor μόνος του. Κατάλαβες τι λέω? Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι έχει ηγετικές τάσεις, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει το περιβραχιόνιο εδώ πέρα, ότι έχει συνηθίσει από το ποδόσφαιρο να είναι, έχει υπάρξει νομίζω 4 ή 5 φορές αρχηγός σε μια ομάδα. Οπότε κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω, γιατί δεν έχω την αθλητική παιδεία αυτή. Εγώ κάνω σερφ. Ή κάνω yoga, ή θα πάω να πάρω το SUP μου και θα βγω να κάνω μια βόλτα ή θα πάρω το skate. Οπότε δεν τίθεται. Και αν θέλεις, το survivor για μένα είχε πλάκα, γιατί πρώτη φορά κέρδιζα ή έχανα. Ενώ στα αθλήματα που κάνω και στην αγωνιστική μου καθημερινή πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Ντάνος όμως έπαιζε μπάλα. Ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Οπότε έχει καλλιεργήσει τον ευγενή, κατά τη γνώμη μου, ανταγωνισμό μέσα στο γήπεδο. Εγώ απ' την άλλη αυτό το μάθαινα. Το έβλεπα και το χαιρόμουν. Χαιρόμουν σαν παιδάκι γιατί έχω να παίξω μπάσκετ ή ποδόσφαιρο από 16-17 χρονών. Όλα τα άλλα ήταν ατομικά. Ναι. Δεν πήγαινα στη Χαβάη να είμαι προ-σέρφερ και να με ενδιαφέρει η βαθμολογία. Πάω και κάνω σέρφ με τους φίλους μου και είμαι ένας μέτριος σέρφερ, ας πούμε. Εσύ θεωρείς ότι αυτές οι ενδεχομένως ηγετικές τάσεις ήταν και ο λόγος που και στην ομάδα των διασύμων στην αρχή τον είχατε συνέχεια στον Τάκο? Γιατί έβγαινε υποψήφιος αρκετές φορές για αποχώρηση. Κάτι που δεν το καταλάβαινα σε καμία περίπτωση και μπορεί να το πεις ή βλακεία ή αγνότητα από μέρους μου, γιατί εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο ο οποίος νοιαζόταν για εμάς και όταν βλέπω έναν άνθρωπο να νοιάζεται για μένα, πάω κοντά του. Γιατί θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι και εγώ νοιαζόμουν για τους άλλους. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω ένα παιδί ότι ψηφίζεται επειδή δεν καταλάβαινε το λόγο. Και μάλιστα με κάποιους ανθρώπους που το συζητούσα, προσπαθούσα να καταλάβω ακριβώς ποιος είναι ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος που ψηφίζεται έναν άνθρωπο που μας φέρνει φαγητό, που βοηθάει στο να μας φέρει φαγητό ή που παίρνει το ψαροντούφεκό του για να φέρει ψάρια και να τα φάμε όλοι μαζί. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα. Και μάλιστα αυτό ήταν και το σημείο που. Γιατί και ο ίδιος ο Αγγελόπουλος δεν καταλάβαινε γιατί. Μου το έλεγε σαν. Ένα πολύ αγνό παιδί. Ένα παιδί από τη Σκιάθου. Δεν είναι το προφίλ αυτό που προσπαθούμε να φτιάξουμε για τον Τάνο ή εσύ ή εγώ. Με ενδιαφέρει καθόλου να φτιάξω ένα τέτοιο προφίλ για τον Τάνο, αλλά είναι ένα αγνό παιδί που ξαφνικά βρέθηκε σε ένα παιχνίδι και ενώ προσέφερε,
Ξαφνικά ερχόντουσαν άνθρωποι και λέγανε θα τον ψηφίσουμε. Εγώ δεν τον ψήφισα. Αυτό μπορεί να, τον, να έχει βοηθήσει κιόλας να τον κάνει πολύ συμπαθή όλο αυτό, έτσι. Φυσικά, γιατί το κοινό συντάσσεται με τον αδύναμο. Με τον αδύναμο, με τον περιθωριοποιημένο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει όλη την οικογένεια και το έχει μάθει από μικρό παιδί αυτό να είναι πατέρας και το κάνει πάρα πολύ καλά, από όσο μπορώ να καταλάβω. Και στηρίζει ανθρώπους, έχει αυτό το αποθυμένο, όπως το έφτιαξα εγώ στο ψυχολογικό του προφίλ, το αποθυμένο του μεγάλου αδερφού. Οπότε έχει μια τάση αφενός να παίρνει όλο το βάρος ενός παιχνιδιού πάνω του. Αν χάσουμε, βρίζει πρώτα τον εαυτό του και αυτό του δίνει το δικαίωμα να βρίζει και τους άλλους, αλλά πρώτα βάζει τον εαυτό του. Και δεύτερον, έχει μια υπερπροστατευτικότητα και μια τέτοια ότι θέλω να σε συμβουλεύσω γιατί είμαι ο μεγάλος ο αδερφός, είμαι ο πιο μεγάλος εδώ πέρα. Πράγμα που δεν ισχύει γιατί ο Ντάνος είναι 9 χρόνια μικρότερός μου. Αυτό λοιπόν του το κόψα από την αρχή. Και του λέω να σου πω, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το θέμα στη ζωή σου, καλά κάνεις, αλλά εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να με αντιμετωπίσει τον μικρότερο σου αδερφό, με κολακεύει κιόλας, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έλα λίγο να το ισορροπήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η πρώτη μας ειλικρινής κουβέντα. Και έτσι ανοιχτήκαμε πιο πολύ και αρχίσαμε ο ένας να ασκούμε κριτική στον άλλον. Θεωρείς ότι αυτό το προφίλ που μόλις μας περιέγραψες για τον Ντάνο είναι αυτό το οποίο μεταφράστηκε από τους μαχητές ως ο Ντάνος έχει ηγετικές τάσεις και πρέπει να τον στείλουμε απέναντι? Γιατί περισσότεροι από τους μαχητές που ήρθαν εδώ είπαν ότι είχε μια ηγετική τάση, ας πούμε, που κάποιος τους ενοχλούσε. Εγώ θα συμφωνήσω με τους μαχητές ότι έχει ηγετικές τάσεις ο Ντάνος. Αλλά εμένα προσωπικά αυτό είναι κάτι που δεν με ενοχλεί, γιατί βλέπω ότι ήταν για το καλό του παιχνιδιού. Δεν είναι ένας άνθρωπος, πρόσεξε εδώ, υπάρχει μια πολύ λεπτή διαφορά. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κερδίσει το survivor πάση θυσία, αλλά θέλει να κερδίσει η ομάδα του το survivor. Τώρα, αν στην ομάδα του έχει μείνει μόνος του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε θα θέλει να κερδίσει το survivor μόνος του. Κατάλαβες τι λέω? Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι έχει ηγετικές τάσεις, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει το περιβραχιόνιο εδώ πέρα, ότι έχει συνηθίσει από το ποδόσφαιρο να είναι, έχει υπάρξει νομίζω 4-5 φορές αρχηγός σε μια ομάδα. Οπότε κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω, γιατί δεν έχω την αθλητική παιδεία αυτή. Εγώ κάνω σερφ ή κάνω yoga ή θα πάω να πάρω το SUP μου και θα βγω να κάνω μια βόλτα ή θα πάρω το skate. Οπότε δεν τίθεται. Και αν θέλεις, το Survivor για μένα είχε πλάκα, γιατί πρώτη φορά κέρδιζα ή έχανα. Ενώ στα αθλήματα που κάνω και στην αγωνιστική μου καθημερινή πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Ντάνος όμως έπαιζε μπάλα. Ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Οπότε έχει καλλιεργήσει τον ευγενή, κατά τη γνώμη μου, ανταγωνισμό μέσα στο γήπεδο. Εγώ απ' την άλλη αυτό το μάθαινα. Το έβλεπα και το χαιρόμουν. Χαιρόμουν σαν παιδάκι γιατί έχω να παίξω μπάσκετ ή ποδόσφαιρο από 16-17 χρονών. Όλα τα άλλα ήταν ατομικά. Ναι. Δεν πήγαινα στη Χαβάη να χάσουμε. Βρίζει πρώτα τον εαυτό του και αυτό του δίνει το δικαίωμα να βρίζει και τους άλλους. Αλλά πρώτα βάζει τον εαυτό του. Και δεύτερον, έχει μια υπερπροστατευτικότητα και μια τέτοια ότι θέλω να σε συμβουλεύσω γιατί είμαι ο μεγάλος ο αδερφός, είμαι ο πιο μεγάλος εδώ πέρα. Πράγμα που δεν ισχύει γιατί ο Ντάνος είναι 9 χρόνια μικρότερός μου. Αυτό λοιπόν του το κόψα από την αρχή. Και του λέω να σου πω, καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το θέμα στη ζωή σου, καλά κάνεις, αλλά εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα και δεν έχω κανένα πρόβλημα να με αντιμετωπίσει τον μικρότερο σου αδερφό, με κολακεύει κιόλας, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έλα λίγο να το ισορροπήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η πρώτη μας ειλικρινής κουβέντα. Και έτσι ανοιχτήκαμε πιο πολύ και αρχίσαμε ο ένας να ασκούμε κριτική στον άλλον. Θεωρείς ότι αυτό το προφίλ που μόλις μας περιέγραψες για τον Ντάνο είναι αυτό το οποίο μεταφράστηκε από τους μαχητές ως ο Ντάνος έχει ηγετικές τάσεις και πρέπει να τον στείλουμε απέναντι? Γιατί περισσότεροι από τους μαχητές που ήρθαν εδώ είπαν ότι είχε μια ηγετική τάση, ας πούμε, που κάποιος τους ενοχλούσε. Εγώ θα συμφωνήσω με τους μαχητές ότι έχει ηγετικές τάσεις ο Ντάνος. Αλλά εμένα προσωπικά αυτό είναι κάτι που δεν με ενοχλεί, γιατί βλέπω ότι ήταν για το καλό του παιχνιδιού. Δεν είναι ένας άνθρωπος, πρόσεξε εδώ, υπάρχει μια πολύ λεπτή διαφορά. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κερδίσει το survivor πάση θυσία, αλλά θέλει να κερδίσει η ομάδα του το survivor. Τώρα, αν στην ομάδα του έχει μείνει μόνος του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε θα θέλει να κερδίσει το survivor μόνος του. Κατάλαβες τι λέω? Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι έχει ηγετικές τάσεις, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος
θα βάλει το περιβραχιόνιο εδώ πέρα. Ότι έχει συνηθίσει από το ποδόσφαιρο να είναι, έχει υπάρξει νομίζω 4-5 φορές αρχηγός σε μια ομάδα. Οπότε κάτι το οποίο εγώ δεν το έχω, γιατί δεν έχω την αθλητική παιδεία αυτή. Εγώ κάνω σερφ. Δεν... ή κάνω yoga. Ή θα πάω να πάρω το SUP μου και θα βγω να κάνω μια βόλτα ή θα πάρω το skate. Οπότε δεν τίθεται. Και αν θέλει, το Survivor για μένα είχε πλάκα, γιατί πρώτη φορά κέρδιζα ή έχανα. Ενώ στα αθλήματα που κάνω και στην αγωνιστική μου καθημερινή πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Ντάνος όμως έπαιζε μπάλα. Ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Οπότε έχει καλλιεργήσει τον ευγενή, κατά τη γνώμη μου, ανταγωνισμό μέσα στο γήπεδο. Εγώ απ' την άλλη αυτό το μάθαινα. Το έβλεπα και το χαιρόμουν. Χαιρόμουν σαν παιδάκι γιατί έχω να παίξω μπάσκετ ή ποδόσφαιρο από 16-17 χρονών. Όλα τα άλλα ήταν ατομικά. Ναι. Δεν πήγαινα στη Χαβάη να είμαι προ-σέρφερ και να με ενδιαφέρει η βαθμολογία. Πάω και κάνω σέρφ με τους φίλους μου και είμαι ένας μέτριος σέρφερ, ας πούμε. Εσύ θεωρείς ότι αυτές οι ενδεχομένως ηγετικές τάσεις ήταν και ο λόγος που και στην ομάδα των διασύμων στην αρχή τον είχατε συνέχεια στον τάκο? Γιατί έβγαινε υποψήφιος αρκετές φορές για αποχώρηση. Κάτι που δεν το καταλάβαινα σε καμία περίπτωση και μπορεί να το πεις ή βλακεία ή αγνότητα.